Θέλει να προσθέσει κάτι η κυρία Κουτσογιάννη? Όχι, προχωράμε παρακάτω. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ. Θέμα, γιατί πρέπει να εμβολιαστώ. Γιατί θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Δύο εξαίρετοι ομιλητές θα μας απαντήσουν σε αυτό. Από την πλευρά του γιατρού, ο κύριος Δημήτριος Μπούμπας, ο οποίος είναι καθηγητής παθολογίας δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διευθυντής της 4ης Παθολογικής Κλινικής στο Αττικό, και από την πλευρά των ασθενών, η κυρία Κουτσογιάννη, η οποία είναι η πρόεδρος του ΡευμαΖΗ. Κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε? Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δερματοπαθείς που οργάνωσαν αυτή την χρήσιμη και εξαιρετική συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και θέλω να τονίσω πάλι κάτι που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ήθελε πολύ κουράγιο και από τους δερματοπαθείς αλλά και από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία να βγουν πρώτοι και να πούνε φθασό στη γνώμη τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό της υγείας. Ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε αναταραχή, αλλά παρακίνησε και τις άλλες επιστημονικές εταιρείες να λάβουν έγκαιρα τη θέση. Επομένως, πολλές ευχαριστήσεις και στην Κατερίνα Κουτσογιάννη, που διέβλεψε τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν στην αρχή για τα εμβόλια, και στον κύριο Βασιλόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο, που αμέσως έδρασαν και υπεύθυνα και επιστημονικά παρουσίασαν τις θέσεις της ΕΡΕ. Τώρα, γιατί να εμβολιαστώ? Δεν έχω διαφάνειες, θα σας πω τη δική μας την προσωπική εμπειρία στο Αττικό. Το Αττικό είναι το νοσοκομείο που νοσήλευσε το δεύτερο ασθενή με COVID. Και από τότε έχουμε νοσηλεύσει περίπου 1.000 ασθενείς με COVID και έχουμε εμβολιάσει περίπου 2.500-3.000 ασθενείς μέχρι σήμερα. Γιατί να εμβολιαστώ? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάκτηση στην ιατρική από τα εμβόλια. Μιλάμε για ακριβές θεραπείες, μιλάμε για θεραπείες που είναι ή δεν είναι αποτελεσματικές. Δεν υπάρχει πιο σημαντική κατάκτηση στην ιατρική και στην ανοσολογία από τους εμβολιασμούς, οι οποίοι προστατεύουν ζωές σε φτωχούς και σε πλούσιους, σε πολιτισμένες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Επομένως, μια τέτοια σημαντική κατάκτηση της ιατρικής, οι ρευματολόγοι και οι ρευματοπαθείς, επειδή έχουν οι λοιμώξεις, είναι σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους, είναι εξοικειωμένοι και είναι από τους πρώτους που πρωτοστατούν στο εμβολιαστικό κίνημα και είναι από τους πρώτους που είπαν ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι ανεύθυνο και οπισθοδρομικό και σκοταδιστικό. Γιατί να εμβολιαστώ? Γιατί αγαπώ τους ασθενείς μου, γιατί σαν γιατρός πρέπει να είμαι εκεί όταν θα με χρειαστεί ο ασθενής μου. Υπήρχαν πολλοί γιατροί οι οποίοι φοβήθηκαν από το COVID και ενώ ήταν υγιείς δεν ήταν εκεί όταν θα έπρεπε να ήταν, αλλά υπήρχαν και γιατροί οι οποίοι, όπως ο κύριος Θωμάς, ο οποίος ήταν εκεί από την αρχή για τις ασθένειες, για να βοηθήσει τους ασθενείς. Για να μπορέσει ο κύριος Θωμάς να μπορέσει να βοηθήσει τους ασθενείς, πρέπει να προστατευτεί από τη λίμωξη. Επομένως, γιατί αγαπώ τον ασθενή μου, αλλά και γιατί αγαπώ την οικογένειά μου. Γιατί δεν θέλω να είμαι ο πρόξενος, να φέρω στην οικογένειά μου, στα πεθερικά μου. Ο κύριος Τσιόδρας μίλησε με πάρα πολύ παρησία για τους ηλικιωμένους μας που δεν θέλουμε να τους φέρουμε το θάνατο στο σπίτι, με τις δικές μας τις αμέλειες και με τις δικές μας τις ανοησίες. Επομένως, εμβολιάζομαι γιατί αγαπώ τους ασθενείς μου, αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ την οικογένειά μου. Γιατί εμβολιάζομαι? Γιατί είμαι υπεύθυνος άνθρωπος. Και σαν υπεύθυνος άνθρωπος δεν μπορώ να επιβαρύνω τα νοσοκομεία με περιπτώσεις COVID, οι οποίες δεν θα υπήρχαν αν εμβολιαστώ ή αν πρόσεχα περισσότερο. Δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε στα νοσοκομεία το τελευταίο καιρό είναι μια δραματική, παραμελούμε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα, με καρκίνους, με αυτοάνοσα, άρρωστοι δεν ερχόταν στο νοσοκομείο
ή δεν μπορούσαμε να τους νοσηλεύσουμε τόσο καλά, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την κατάρα του COVID. Τα μέτρα ατομικής προστασίας είναι ο πρώτος βαθμός της υπευθυνότητας, το εμβόλιο είναι ο δεύτερος και ο πιο ουσιαστικός και είναι αυτός που θα μας απελευθερώσει από αυτό το άγχος. Δεν υπάρχει πιο ανεύθυνο πράγμα από τον αρνηθό τον εμβολιασμό. Είμαι ανεύθυνος κοινωνικά, ιδίως σαν γιατρός, αλλά και σαν ασθενής. Και κάτι άλλο, και να τελειώσουμε αυτό, ξέρετε, στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει κινδύνους. Βγαίνω από το Αττικό και ανά πάσα στιγμή στον δρόμο ελοχεύω και είδες να έχω ένα τύχημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρωί δεν θα πάω στη δουλειά μου. Προσεκτικά πηγαίνω. Επομένως, ο μηδέν ο κίνδυνος είναι κάτι που δεν υπάρχει στη ζωή. Όλα, ό,τι κάνουμε, παντρευόμαστε κάποιον, παίρνουμε ένα κίνδυνο. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα κίνδυνο. Όπως μας δείξανε οι ομιλητές μας, ο κίνδυνος που πήραμε ήταν ευλογία πρώτον το ότι τα εμβόλια ήρθαν τόσο νωρίς, σε ένα χρόνο. Προστάμε πάρα πολύ στους ερευνητές και σε όλους αυτούς που δουλέψανε νυχθημερών για να έχουμε ένα εμβόλιο τόσο γλίγορα και τόσο αποτελεσματικό, με εξαιρετικά δεδομένα. Και επομένως, ο κίνδυνος, κι αν υπήρχε ο κίνδυνος στην αρχή, ας πούμε ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ σε αυτούς που μετήχαν στις κλινικές μελέτες, που φάνηκε και η ασφάλεια και φάνηκε και η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Το να πάμε εμείς μετά από 2,5 εκατομμύρια περίπου ή δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί, ο κ. Βασιλόπουλος το είπε στον κόσμο, και να έχουμε ακόμα δεύτερες σκέψεις αν θα εμβολιαστούμε ή όχι, νομίζω είναι ανεύθυνο, δεν είναι συνετό, και δείχνει και ανοριμότητα. Η ζωή έχει πολλά πράγματα, έχουμε πολλές χάρες να χαρούμε και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και πρέπει να ξανακερδίσουμε την ελευθερία μας, το χαμένο χρόνο, το προσωπικό, να επανεκκινήσει η οικονομία, οι άνεργοι να μειωθούν, να μπορέσουν τα νοσοκομεία να επανέλθουν στην κανονικότητά τους και να εξυπηρετούν καλύτερα στους αρρώστους. Επομένως, εγώ εμβολιάστηκα από τους πρώτους και θα εμβολιαζόμουν έστω και αν τα δεδομένα δεν ήταν τόσο καλά όσο ήταν. Ήταν ευλογία και είμαστε ευγνώμονες και στις εταιρείες που κάνανε αυτά τα πράγματα. Και αυτά που λένε ότι πλουτίσαν οι πολυεθνικές από αυτό το εμβόλιο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από αυτό. Η δημόσια υγεία είναι ένα μεγάλο αγαθό και αξίζει πολλά λεφτά όσα και αν χρειαστούν. Και είναι σίγουρο ότι αυτές οι πολιτικές εταιρείες σίγουρα δεν θα πλουτίσουν από αυτά. Έχουν άλλους τρόπους να πλουτίσουν. Εγώ ήθελα πάλι να ευχαριστήσω τους δερματοπαθείς για την εξαιρετική πρωτοβουλία και να παρακαλέσω την κυρία, την πρόεδρο των δερματοπαθών, να σας μιλήσει από τη δική της οπτική του ασθενή, γιατί θα εμβολιαστεί. Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ και για την εξαιρετική τοποθέτηση. Θέλω να πω ότι εμένα τουλάχιστον μου έχουν καλυφθεί σχεδόν όλα μου τα ερωτήματα. Παρ' όλα αυτά θα ξαναπούμε κάποια πράγματα. Εγώ έχω επιλέξει να μιλήσω